τον ήχο. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε. Για δώστε μας την εικόνα τώρα εκεί που είχαμε τις τελευταίες μέρες, την τελευταία εβδομάδα που κλείνει σήμερα ουσιαστικά. Έτσι μια εικόνα, πώς πάμε, έχουμε περισσότερα προϊόντα, έχουμε καλύτερες τιμές, έχουμε καλή ποιότητα, για πάμε. Έχουμε περισσότερα προϊόντα, κυρίως στην ντομάτα μπαίνει πολύ περισσότερη ντομάτα και έχει βελτιωθεί πάρα πολύ στην ποιότητα. Και έχουμε και μια αυξημένη ζήτηση σχετικά όσον αφορά το κνοσάκι, το κνοσέτικο αγγούρι, και οι ντομάτα έχουν ανέβει οι τιμές της, όπως και το αγγούρι σχετικά έχει ανέβει σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Να σας δώσω έτσι και μια εικόνα για τις τιμές. Το αγγούρι Α είχε μια μέση τιμή γύρω στα 45 λεπτά, το αγγούρι Β στα 6 λεπτά, κνοσέτικο μέση τιμή 50 λεπτά, το οποίο όμως κινείται ανωδικά, κνοσίτικο Β 6 λεπτά, ντομάτες ήταν 65 λεπτά, βελανίδι Α ήταν στο 1,30. Αυτό τώρα οι τιμές είναι μέσο όρο, μέσος όρος. Μέσος όρος της εβδομάδας. Μέσος όρος της εβδομάδας. Μέσος όρος της εβδομάδας, ναι, σωστά, σωστά, σωστά. Ναι. Και πιπεριά κέρατος στα 65 λεπτά. Ναι. Καλούτσικες οι τιμές, κύριε Βλέτα. Δηλαδή δεν είναι και... στα φόρτιτα, ας πούμε, που δεν έχουμε πολλά προϊόντα, σιγά σιγά μπαίνουμε στην παραγωγή, αν το λέω σωστά, δηλαδή δεν έχουμε ποσότητες. Έχει τεθεί το θέμα... Γιατί είναι χαμηλές δηλαδή οι τιμές, νομίζω. Έχει τεθεί το θέμα λόγω της καλοκαιρίας στην υπόλοιπη Ελλάδα. Η υπόλοιπη Ελλάδα ακόμα δεν έχει ξεκινήσει να δίνει μεγάλες παραγγελίες για προϊόντα. Με αποτέλεσμα τις προηγούμενες εβδομάδες οι τιμές σε αρκετά προϊόντα να είναι σχετικά χαμηλές ακόμα για την εποχή. Ευελπιστούμε όμως ότι αυτό σταδιακά θα βελτιωθεί. Όσο μπαίνουμε δηλαδή μέσα στο χειμώνα, θα έχουμε μια αύξηση τιμών. Και αυτό ήδη φαίνεται αυτή την εβδομάδα. Υπάρχει έντονη ζήτηση από χθες για το κνοσίτικο. Και παρατηρούμε και στην ντομάτα μια αυξημένη ζήτηση. Οπότε περιμένουμε να το δούμε και με νούμερα. Πάντως η ντομάτα, ας πούμε, 10 λεπτά ή 32 λεπτά χαμηλότερη, αυτές δεν βγάζουν τα έξοδά τους, καταλαβαίνω, μάνο μου, έτσι. Ναι, ναι. Θέλω να ρωτήσουμε ότι αυτό είναι παροδικό, απλά υπάρχει και μια, πέρα από την προσφορά, υπάρχει και μια βελτιωμένη ποιότητα στις τελευταίες μέρες. Αυτό παρατηρούμε τουλάχιστον εμείς σαν δημοπρατήριο. Οπότε από μόνο το αυτό, βελτιωμένη ποιότητα σημαίνει ότι υπάρχει και πιο έντονο αγοραστικό ενδιαφέρον, οπότε ελπίζουμε τις επόμενες μέρες να δούμε ακόμα μεγαλύτερες τιμές. Μάλιστα. Από το στόμα σου λέει και στον εμπόρον το αυτή. Κάπως έτσι. Και στον εμπόρον και στον παραγωγό και σε όλους. Είναι καλό, είναι καλό για την περιοχή μας. Όσο καλύτερες τιμές, βοηθάει την οικονομική κατάσταση. Ωραία. Τώρα, επειδή είστε ο ενδιάμεσος κρίκος στην όλη αυτή διαδικασία, οι έμποροι τι λένε γι' ααυτό, για όλα αυτά. Πώς είναι, δηλαδή, ικανοποιημένοι από την ποιότητα, από τις τιμές, φαντάζομαι ότι είναι. Οι τιμές καταρχήν καθορίζονται από την προσφορά και τη ζήτηση. Ναι. Υπήρχε ένα θέμα μέχρι και πριν δύο μέρες ότι δεν είχαν αρκετές παραγγελίες, με αποτέλεσμα και αυτοί με τη σειρά τους να μην μπορούν να έρθουν να ζητήσουν τα πράγματα σε αυξημένες τιμές. Αυτό ελπίζουμε τις επόμενες μέρες να αλλάξει. Να αλλάξει, να δεχτούν παραγγελίες και έτσι όλο αυτό είναι μια αλυσίδα προς τα κάτω. Τώρα, δεν ξέρω αν μπορείς να μας απαντήσεις. Εκεί τώρα πού πάνε τα προϊόντα μας? Πάνε εσωτερική αγορά, έχουν ξεκινήσει εξαγωγές, έρχονται δηλαδή εξαγωγής και παίρνουν πράγματα, παίρνουν προϊόντα, ή πάνε Βαλκάνια, ας πούμε, σούμπιτα όλα τα προϊόντα? Τα περισσότερα πάνε εσωτερική αγορά και Βαλκάνια. Εξαγωγές δεν έχουμε παρατηρήσει ακόμα να γίνεται κάποια κίνηση προς το παρόν. Είναι νωρίς όμως ακόμα γι' αυτό. Ναι. Είναι νωρίς. Είναι νωρίς. Ίσως κάποια αγκούρια. Αλλά πέρα από αυτό, στα άλλα προϊόντα όχι ακόμα. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, αυτές ήταν οι μέσος όρος. Στην αρχή της καλλιέργειας είμαστε ακόμα. Έτσι κι αλλιώς. Ποιοτικά είναι τα προϊόντα μας. Έτσι, και ας ελπίσουμε ότι θα κρυώσει ο καιρός για να έχουμε μεγαλύτερη ζήτηση. Αυτό αντιλαμβάνομαι, λέμε, κύριε Μπλαζοντονάκη, έτσι. Άλλωστε η δουλειά εδώ είναι εκτός εποχής καλλιέργειας και πρακτικών, οπότε το λέει η φράση που μόνη. Ωραία, λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε, καλό μήνα να ευχηθούμε, πολλές, μεγάλη παραγωγή να έχετε και καλές τιμές και να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο. Καλημέρα, γεια σας. Λοιπόν, αυτά με τις...